Εξωτερική παραγωγή, ότι οι εξωτερικές... Μία μου, δεν έχουμε τόσο πάρα πολύ χρόνο για να κάνουμε όλη αυτή την ανάλυση. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ πολύ να δούμε σε αυτούς το έγγραφο ντομέντο, το οποίο αποκαλύπτει το Menios Live, ουσιαστικά το θέμα του Νάσου Γουμενίδη. Λοιπόν, πρόκειται για τον προϋπολογισμό, την πρόταση ουσιαστικά δεν που έχει πρόταση, δώσει είναι η προσφορά. Η προσφορά, συγγνώμη, ναι, προσφορά, πρόταση, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, της εταιρείας FOS On Air στην εταιρεία Open Beyond, και αυτό μπορεί κανείς να δει όλες τις λεπτομέρειες, τι στοιχίζει ένα τόσο μεγάλο σοου στην ελληνική τηλεόραση το 2018. Και 19. 19, 18, ναι, σωστά, 19. Εν όψει ότι γίνονται απολύσεις, έχουν γίνει απολύσεις, προγραμματίζονται απολύσεις τεχνικών, δημοσιογράφων, ώρα, έχουν λοιπόν παρεμβάσει καταγγελίες στην Ένωση Συντακτών και στην ΕΤΙΑ. Εδώ, Νάσο, ξεκινάμε. Ξεκινάμε με ένα υπολογισμό, ένα έγγραφο φωτιά, το οποίο δείχνει σε ένα περιβάλλον ρίσκοτερα στη χώρα μας το ποσό το οποίο αναμένεται να δώσει ο Ιβάν Σαββίδης, ο ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού σταθμού Open, στην εταιρεία αυτή τη συγκεκριμένη, προκειμένου να παραχθεί το σόου αυτό. Και όταν λέω να παραχθεί, εννοώ 11 shows ζώντα και 10 επαναλήψεις. Αυτό λοιπόν το show, το οποίο αναμένεται στο επόμενο διάστημα στο Beyond, θα στοιχήσει χωρίς την αμοιβή του παρουσιαστή, χωρίς την αμοιβή των κριτών, χωρίς την αμοιβή του δεύτερου παρουσιαστή, ο οποίος βρίσκεται στα παρασκήνια. Που ουσιαστικά, ναι, το audition και αυτός που είναι από πίσω από τις κάμερες, τέλος πάντων, που μας δείχνει πώς οι παίκτες ζουν την αγωνία να βγουν πρώτοι και στο τέλος να μην τους θυμάται κανείς. αυτό λοιπόν το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε είναι ότι στον τον προϋπολογισμό, το κόστος του οποίου είναι, κρατιέστε καλά, κρατήστε καλά στον καναπέ, καθίστε ράγκο, 2.719.304 λεπτά ευρώ, το κόστος των 10 επεισοδίων χωρίς τα κόστη πολύ μεγάλα αμοιβών ανθρώπων που είναι μπροστά από τις κάμερες. Τα λαβαίνετε λοιπόν, προσθέστε κάποια λεφτά, όχι κάποια, κάποια σημαντικά λεφτά, και προσθέστε ακόμη ότι μέσα στο τρόπο δεν είναι όλη η προετοιμασία του, που είναι γυρίσματα τα οποία τα χρησιμοποιεί ο κόσμος προκειμένου να τα δείξει, δηλαδή bootcamps, η αρχή τους, το πρώτο ξεκαθάρισμα, λόγω που γίνεται στο X-Factor, και προσθέστε μαζί με όλα αυτά και τις αμοιβές των παρουσιαστών και των πτηνών. Όχι μόνο αυτό, θέσουν να το κόστος αγοράς των δικαιωμάτων. Το οποίο είναι, ο ίδιος είναι πανάκριβη. Το κόστος, επειδή ήταν το αγοράσει το Epsilon, το X-Factor και το πήρε τότε ο Sky, ακουμπάει το 1 εκατομμύριο. Μόνο, δηλαδή δίνει 1 εκατομμύριο για να πάρει τα δικαιώματα απλώς. Το πάει. Πάει. Είμαστε 709 παρουσιαστής, κριτές, έπαθρο, εγκλεισμό παιδών, link συνδέσεις, trailer. Έκοδα του ΦΑΤΠΙΠΕ, οι συγκεκριμένες προτιμές, το σύμμαρχης, το πιέτο και η μουσική. Σωστά. Πρέπει να λυθίσουν συγκεκριμένοι. Περνάνε σχεδόν σύμφωνα με πρόχειρους που 4 εκατομμύρια ευρώ. Πρώτο κρινή, δεν είναι Big Brother το εγκλεισμός που ακούτε. Είναι χρήματα ψοδεύει ο τηλεοπτικός τα ξενοδοχεία της ΣΥΤΙΣ μόνο στην ΑΝΑ, προκειμένου να ανταποκρίνονται τα γυρίσματα, ισογυρισμάτων και ό,τι απαιτεί να έχουν οι παίκτες είναι στον τους, που υπογράφουν. Μιλάμε για δυσθεώρατο ποσό, μιλάμε για τεράστιο ποσό αυτή την εποχή. Έχουμε να κάνουμε με μια παραγωγή που ειλικρινά μακάρι να πάει για να έχουν οι άνθρωποι που θα δουλέψουν δουλειά. Αλλά θέλω να πω, το συγκεκριμένο χνίδι, επειδή είναι σε πτώση, στην Ελλάδα έχουμε ακή συνήθεια να κάνουμε back-to-back πράγματα, δηλαδή παίζουμε κάτι το Σεπτέμβριο και πάει. Εάν μας πάει το Σεπτέμβριο, το ξαναπάμε το Σεπτέμβριο. Χωρίς να νοιαζόμαστε αν ο κόσμος το έχει βαρεθεί ή αν στην Ελλάδα τον γλυκό. Μιλωσόρι να βρεθεί στην αγορά. Εκατομμύριο και μετά. Μετά μα πάει. Δεν τα υπόλοιπα. Ραν Τζέτια, μια ραβανή που κόστησε 2 εκατομμύρια. Πού είναι το έσοδο. Τι νούμερα κάνει αυτό. Τρία και τέσσερα. Δεν κάνει. Άρα, καταλαβαίνετε, λοιπόν, είναι στο πηγάδι. Δηλαδή, χίλιες φορές να σας το πω έτσι και να σας το πω γιατί. Να δίναν αυτά τα λεφτά να κρατούσαν τους ανθρώπους open, στείλαν εσωτερικές παραγωγές με εκπομπές τύπου Μουτσινά που σαρώνει, πληρώνουν ένα σημό λεφτά για προϊόντα τα οποία είναι παροχημένα για κόσμο. Παροχημένα αυτά. Σας το είπα και πριν, εν είδη αστείου. Θυμόσαστε τον περσινό νικητή του X-Factor. Θυμόσαστε τον προπερσινό νικητή του Voice. Θυμόσαστε όλους αυτούς. Σαφώς και οι άλλοι που κάνουν ένα βήμα παραπάνω στην καριέρα τους επειδή αποκτούν ξαφνικά γνωρισιμότητα. Αλλά δεν είναι εύκολη διαχείριση αυτή, παιδιά. Και δεν αναφερθήκαμε και στο ρόλο, στα χρήματα που μπορεί να πάρει η παρουσιάστρια ή η βανδύ. Μιλάμε για μία βανδύ. Ούτε οι κριτές που μπορεί. Έχει συμφωνήσει η Πάολα
Από ό,τι ξέρουμε, η Τάμπτα είναι πρώτα ονόματα. Το έχει συμφωνήσει, Πάολα, κρατήστε μικρό καλάθι. Mm-hmm. Είναι σηκώνα. Γιατί το είπα και το Σαββατοκύριακο, επειδή εγώ γνωρίζω την Πάολα εδώ και 15 χρόνια, όπως και το Φώτη. Σύμφωνα με αυτά που διαβάσαμε στο διαδίκτυο, γιατί να το πούμε. Έχει δεχτεί μια πολύ σοβαρή, αξιόλογη πρόταση από τον Γιώργο το Βάλαρη για να υποδηθεί μια κυρία στα μπουζούκια, είναι τη Μέρη Χρονοπούλου ουσιαστικά. Mm. Άρα εδώ ας κρατήσουμε μία άνω τελεία. Για αυτά αν που διαβάσαμε η Πάολα υπέγραψε. Δεν νομίζω να έκανε τέτοιο πράγμα. Δεν νομίζω να έκανε τέτοιο πράγμα. Γιατί η Πάολα είναι άνθρωπος, επειδή έχει δώσει σπάνια τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις, η τελευταία τηλεοπτική ήταν εδώ στα Αποκαλικά, στην Αλεξάνδρα Τσόκα. Δεν είναι ο άνθρωπος της τηλεόρασης. Ούτε της υπερέκτησης. Ούτε είναι κάτι την οποία την αντιπροσωπεύουν. Αυτό τα είδω. Άρα να μείνουμε σε αυτά. Τώρα στην Τάμπτα στάνηκαν ή φαντάζομαι ότι... Ο Αρσενάκος ξέρει καλή. Ακριβώς. Νομίζω ότι λόγω άλλων θεμάτων. Ίσως και ας κρατήσουμε... Όχι, η Τάμπτα έχει πάει πλέον στην Μήνος. Για την Πάολα μίλησε. Ναι, όχι και, και η Τάμπτα είναι... Είναι στη Μήνος η EMI. Να πάρα που διαβάζουμε στο διαδίκτυο ότι είναι στους κριτές του X Factor. Και αυτό είναι ερωτηματικό πάλι... γιατί θα εκπροσωπήσει την Κύπρο. Και να δούμε εδώ πότε υπάρχουν είναι, και θέματα. Συγχρονισμού και έκθεσης, γιατί στην περίπτωση αποτυχίας... Ναι, αυτό είπα πριν. Ναι, στην περίπτωση αποτυχίας θα καταστραφεί και το όνομα της Τάμπτα που θα επίσης την Κύπρο. Ναι, διακυβεύονται πολλά. Δηλαδή και αυτά δεν τα ξέρουμε επίσης. Και επίσης να σας πω ότι η Βανδύ έχει κλείσει στο Open και έχει ξεκινήσει διγυρίσματα για ταξιδιωτική εκπομπή. Μπράβο, με τον Καπετανίδη. Που σημαίνει ότι η Βανδύ έχει ένα βαρύ συμβόλαιο με το Open. Γιατί πλέον είναι οικογενειακό, είναι οικογενειακό το έργο εκεί. Γιατί και ο Ντέμις κάνει την Κυριακή την εκπομπή με το ποδόσφαιρο και τους φίλους του από την Ελλάδα. Αλλά με τα δεδομένα του προγράμματος είναι πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα με τις ενημέρωσεις 2.11.2.12.42.70 έως και 75 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Μπορείτε επίσης να στέλνετε τα email σας στο info@menioslive.gr. Είμαστε στο ερωτικό κομμάτι. Να υποδεχτούμε κοντά μας την Γεωργία Σιδέρη, την ψυχολόγο, η οποία είναι κοντά μας. Γεωργία, καλό μεσημέρι, καλή χρονιά. Σε ευχαριστώ.